Βρισκόμαστε σε ένα από τα αγαπημένα μας σημεία στην Θεσσαλονίκη, στο άκρο της πόλης, στην παλιά πόλη, Άνω Πόλη, στον πύργο του Τριγωνίου συγκεκριμένα, με αφορμή τον συγγραφέα που έχουμε δίπλα μας, Τάσος Αγγελίδης Γκέντσος, στο τι συμβαίνει, χαρά μας που είστε κοντά μας. Και είπαμε να συνδυάσουμε το βιβλίο με την πόλη, ένα από τα αγαπημένα σημεία, προκειμένου και εσείς μέσα από το βιβλίο σας, αφού αναδεικνύετε την πόλη, θεσσαλονικιός συγγραφέας, ψυχές που δεν τις ζέστανε η αγάπη, λοιπόν. Ένας χρόνος είναι, ένας χρόνος έχει περάσει. Πέρυσι τον Μάιο βγήκαν οι ψυχές και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν περίμενα ότι θα έχω αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή αισθάνομαι ότι βγήκε χθες. Και τώρα που περπατήσαμε για να ανεβούμε εδώ στα κάστρα, επειδή η ιστορία, ένα μέρος της ιστορίας αναφέρεται και στη Θεσσαλονίκη, διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκα πραγματικά πάρα πολύ περίεργα βλέποντας όλο αυτό και έχοντας περάσει ένας χρόνος. Ένας χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου το βιβλίο απέκτησε πάρα πολλούς φίλους. Ναι, είμαστε στα 7.000 αντίτυπα. Σε τέτοιες δύσκολες εποχές, σε τέτοιους τόσο δύσκολους καιρούς, τα 7.000 αντίτυπα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Δεν έχει σημασία τόσο το νούμερο ως νούμερο, απλώς ότι αγαπήθηκε και διαβάστηκε από πολλούς ανθρώπους. Και πολλοί άνθρωποι μέσα από αυτό βρήκαν κομμάτια του εαυτού τους, γιατί ο συγγραφέας όταν γράφει ένα βιβλίο, από εκεί και πέρα το αφήνει, δεν είναι δικό του, είναι των αναγνωστών και ο καθένας το μεταφράζει εντός εισαγωγικών όπως θέλει, με τον τρόπο που αυτός θέλει. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η συγκεκριμένη ιδέα και φτάσαμε στο σημείο να γίνει, να πάρει και σάρκα και οστά, να μετατραπεί σε ένα βιβλίο? Ναι, η συγκεκριμένη ιδέα είναι μύθος, είναι η ζωή μιας γυναίκας, δεν την ξέρω αυτή τη γυναίκα. Απλώς τη δούλευα την ιδέα στο μυαλό μου, να δώσω ας πούμε μια ζωή κάπως περίεργη, όχι μια ζωή φυσιολογική. Και βγήκε αυτή η ιστορία. Τώρα, όπως έχω πει και κάπου αλλού, ο τόπος μέσα σε αυτό το βιβλίο και οι δευτεραγωνιστές είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, οι τόποι που έχουν μέσα οι ψυχές είναι τόποι στους οποίους περπάτησα και οι δευτεραγωνιστές είναι παραλλαγμένα άτομα τα οποία γνώρισα. Να. Η πρωταγωνίστρια είναι μύθος, είναι μυθοπλασία. Να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το story. Ναι, το story είναι μια γυναίκα η οποία είναι αφημένη από τους γονείς της στην Καβάλα, στη γιαγιά της και στις δύο θείες της. Αποφασίζει στην περίοδο της Χούντας όλα αυτά να κάνει ένα άλμα και να φύγει στη Θεσσαλονίκη. Πριν είχε παντρευτεί με κάποιον μεγαλύτερο, πηγαίνει φυλακή για ένα διάστημα για δικαμία, είναι πολύ μπλεγμένη η ιστορία, και στη Θεσσαλονίκη μεταφεύγει Αθήνα, γνωρίζει συγκατοικεί μάλλον με κάποιον ο οποίος είναι γκέι και γενικά αναζητάει την ευτυχία, είναι αναζήτηση ευτυχίας. Τώρα αυτή η αναζήτηση ευτυχίας γίνεται με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή έχει μέσα και στοιχεία μεταφυσικά. Μάλιστα. Που το μεταφυσικό δεν είναι τίποτα, είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τη φυσική, που το βλέπουμε εμείς ως μεταφυσικό, για αυτήν είναι το απολύτως φυσικό. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε το μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα λέγαμε ότι είναι? Το μήνυμα είναι ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί με τους ανθρώπους, θα πρέπει να είμαστε λίγο ανεκτικοί, θα πρέπει να κατανοούμε τον άνθρωπο, θα πρέπει να αγαπάμε γενικά τον άνθρωπο. Δηλαδή, παρόλο που είναι ένας ήρωας, ένας τύπος κόντρα με την οποία δεν συμφωνώ στις επιλογές της, στις αποφάσεις της, τα πιστεύω της, εν τούτης όμως καταλαβαίνω και κατανοώ γιατί τα έκανε. Γιατί έκανε όλα αυτά που έκανε. Ο αναγνώστης θα δώσει άλοθη στον ήρωα? Ανάλογα με τον αναγνώστη. Αν ο αναγνώστης είναι κάποιος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί ή έχει περάσει πράγματα τα οποία τα ξέρει μόνο αυτός, θα δώσει άλοθη. Αν ο αναγνώστης είναι ένας κρυστάλλινος αναγνώστης, ένας
αναγνώσεις που δεν έχει τσαλακωθεί, που δεν έχει διπλώσει, ίσως δει την ιστορία κάπως διπλή και δεν δώσει άλοθη στην ηρωίδα. Τα μηνύματα που έχετε εισπράξει εσείς από τη στιγμή που έχει συμπληρωθεί και ένας χρόνος, τι έρχονται και σας λένε? Μου λένε ότι τους αρέσει. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, δηλαδή να έρθει κάποιος σε προσεγγίσει και να σου πει ότι δεν μου άρεσε το βιβλίο σας. Ή τα μηνύματα που μου στέλνουν, τα περισσότερα είναι θετικά μηνύματα. Δεν μου ήρθε δηλαδή κάποιο μήνυμα που να λέει ότι δεν μου άρεσε το βιβλίο σας, διάβασα το βιβλίο σας και δεν μου άρεσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σας δίνει βέβαια και το ένοσμα να πάτε και παρακάτω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη συγγραφική απόπειρα. Είναι η δεύτερη συγγραφική απόπειρα. Η πρώτη συγγραφική απόπειρα, το πρώτο μυθιστόρημα που έβγαλα το 2009 ήταν το Κουσλούκι και ο Πάπος ο Τζότζος, το οποίο δεν είχε την εμπορικότητα των ψυχών. Να. Ήταν ένα υπερεαλιστικό μυθιστόρημα που όποιος το διάβασε μου είπε καλά λόγια, αλλά δεν διαβάστηκε από πολύ κόσμο. Δηλαδή έκανε μία έκδοση και σταμάτησε εκεί. Κάθε τι όμως έχει, είναι θέμα timing τελικά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα και τύχης. Δηλαδή ένα βιβλίο αν θα πάει καλά είναι και η τύχη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι και το πρώτο βιβλίο θα μπορούσε να πάει καλά, αλλά δεν έτυχε. Τώρα οι ψυχές ήταν πιο αβανταδόρικος ο τίτλος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ίσως, ναι, είναι τύχη. Είναι και τύχη. Και τύχη. Πάντως, παρόλο που διανύουμε έτσι περίοδο οικονομικής κρίσης, ο κόσμος έχει στραφεί στο βιβλίο. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε συζητήσεις που έχω και με άλλους συναδέλφους και με εκδοτικούς οίκους, πήγε καλά. Νομίζω πως το βιβλίο δεν περνάει την κρίση που περνάνε οι άλλοι. Βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε χώρα κιόλας που εκδίδονται πάρα πολλά βιβλία κάθε χρόνο. Να φανταστείτε ότι είχα πάει πριν από 2 χρόνια ένα ταξίδι στην Σουηδία και είχαμε βρεθεί με τον Γεμάρ Ρεντίν. Αυτός είναι ο μεταφραστής του Ελίτη, του Σεφέρη, και χάρη σε αυτούς έγινε γνωστό το έργο του Ελίτη στην Σουηδία και μετά υπήρξε και το Νόμπελ, ακολούθησε και το Νόμπελ και όλα αυτά. Μου έλεγε ότι κάθε χρόνο στη Σουηδία ολόκληρη βγαίνουν 160, 170, 180 τίτλοι βιβλίων. Εμείς είχαμε πέρυσι, βέβαια, είχαμε πέρυσι 370 μυθιστορήματα, δεν μιλάμε για νουβέλες και ποιητικές συλλογές, υποψήφια για το βραβείο μυθιστορήματος. 370 σε ένα χρόνο. Τώρα φανταστείτε τι άλλα βιβλία υπάρχουν, επιστημονικά, φιλοσοφικά, βοηθήματα, σχολικά, μαγειρικής, άπειρα βιβλία. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αυτή είναι η αλήθεια για τον κάθε αναγνώστη, και βέβαια από εκεί και πέρα εσείς μπαίνετε και σε αυτό το κομμάτι του ανταγωνισμού. Ανταγωνισμός υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Τώρα, τι να σου πω, είναι ανταγωνισμός, συναγωνισμός, δεν ξέρω τι είναι. Μερικές φορές τα όρια του ανταγωνισμού και του συναγωνισμού είναι πολύ λεπτά. Πολύ λεπτά, ναι, δεν μπορείς, γιατί από την περίπτωση που βγάζεις ένα βιβλίο, θες το βιβλίο να πάει καλά. Ναι, δεν το γράφεις μόνο για τον εαυτό σου, θέλει. Όχι, αν το γράφεις για τον εαυτό σου, το αφήνεις στο σιρτάρι σου, το ξεφυλίζεις στο σπίτι σου. Το τυπώνεις, υπάρχουν σύγχρονα φωτοτυπία που στο τυπώνεις σε 2-3 αντίτυπα και το δίνεις στους φίλους σου. Δεν έχεις λόγο δηλαδή να το βγάλεις αν δεν θες να πάει καλά. Και μάλιστα το προωθείς κιόλας, δηλαδή προσπαθείς να πάει καλά. Κάνεις παρουσιάσεις, δίνεις κάποιες συνεντεύξεις. Θέλεις προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τον αγνωστικό κοινό. Που αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Βέβαια, θέλεις να μάθουν τη δουλειά σου, να δουν τη δουλειά σου. Μην ξεχνάμε ότι και ο λόγος που διαβάζει ο κόσμος, πέρα από το να πληροφορηθεί πολλές φορές, ειδικά αυτού του είδους τα βιβλία, είναι ένα άλοθη προκειμένου να ξεφύγεις, να ξεχαστείς, να ταξιδέψεις, ορισμένες φορές να ταυτιστείς με τον ήρωα, να βρεις λύση στο θέμα. Είναι πολλοί λόγοι που οδηγούν σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση, μια και τη ζείτε εκ των έσω στον εκδοτικό χώρο. Είπαμε ότι είναι ένας ανταγωνιστικός χώρος. Από εκεί και πέρα, εσείς το όλο κλίμα πώς το εισπράτετε? Εγώ έχω κάποιους φίλους μέσα από το χώρο, έκανα δηλαδή κάποιους φίλους μέσα από το χώρο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και ανταγωνισμός μέσα στο χώρο. Δηλαδή δεν είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος, όπως δεν είναι κανένας χώρος αγγελικά πλασμένος. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα σίγουρα τα οποία δεν είναι καλά, υπάρχουν πράγματα που είναι κακά. Μην ξεχνάμε ότι μερικοί εκδοτικοί οίκοι
πολύ εκδοτικοί και θέλουν από τους συγγραφείς να βγάζουν βιβλίο κάθε χρόνο. Τους βλέπουν σαν μηχανές για... Ναι, αλλά δεν είσαι μηχανή αναπαραγωγής σελίδων, οπότε κάθε χρόνο να έχεις έτοιμο ένα βιβλίο, ή θα πρέπει, ας πούμε, να το κάνεις αυτό, να μην έχεις δουλειά. Ναι. Δηλαδή να είσαι συνταξιούχος, να κάθεσαι να έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα. Όμως το να γράψεις ένα βιβλίο είναι και θέμα έμπνευσης. Δηλαδή μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου αυτή τη διαδικασία, να δεν υπάρχει μια συγκυρία που λες τώρα είναι η κατάλληλη να κάτσω να γράψω, το να πιεστείς, κάτι δηλαδή που σου έρχεται αυθόρμητα. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ντε και καλά, δηλαδή πρέπει να γράψω, είναι τόσο αποδοτικό. Εγώ δεν μπορώ, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Φαντάζομαι όμως ότι θα γίνεται. Γιατί αν θα πρέπει να παραδώσεις κάποια χειρόγραφα σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις έμπνευση όλες τις ημέρες. Mm. Δηλαδή αναγκάζονται κάποιοι να γράψουν και χωρίς να έχουν έμπνευση. Ίσως, δεν ξέρω, αν γινόταν αυτό για βιοποριστικούς λόγους, να μπορούσα να το κάνω. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, ναι, αλλά... φτάνει σε ένα μηχανικό, ναι, τρόπο. Αλλά ο καθένας, αν μπορεί κάποιος να το κάνει, δεν είναι καθόλου κατακριτέο. Δηλαδή, καλώς κάνει και το κάνει, αν μπορεί να γράψει. Αλλά δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να γράψουν με αυτόν τον τρόπο. Η εποχή που ζούμε τώρα και είναι πολύ δύσκολη, αποτελεί πηγή έμπνευσης, δίνει ερεθίσματα. Δεν με εμπνέει συνήθως. Τουλάχιστον εσάς, γιατί σε άλλους μπορεί να δίνει, να γεννά πολλές ιδέες. Θεωρητικά θα μπορούσε να δώσει, αλλά εγώ δουλεύω περισσότερο με το παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πάρω μία ιδέα, να την επεξεργαστώ, να γίνει δικιά μου, να γίνει κτήμα μου και μετά να τη χρησιμοποιήσω, να τη φέρω στο παρόν. Γιατί χρησιμοποιώ το μύθο. Δηλαδή η αναπαράσταση της πραγματικότητας είναι μύθος. Ενώ αν έβλεπα, ας πούμε, πράγματα, ας πούμε, αν θέλω να περιγράψω τη φτώχεια και προσπαθήσω να γράψω κάτι για τη φτώχεια βλέποντας, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγαίνει μυθιστόρημα, δεν ξέρω κατά πόσο ο μύθος θα μπορούσε να είναι στα δικά μου τα μάτια. Ναι, δηλαδή θα με ζόριζε, θα με δυσκόλευε. Μου αρέσει να γυρνάω πίσω και να κοιτάζω από μακριά. Mm-hmm. Γιατί όταν κοιτάς από μακριά, νομίζω ότι έχεις και διαφορετική θεώρηση. Δηλαδή βλέπεις καλύτερα. Mm-hmm. Είναι πιο πανοραμική. Πώς βλέπουμε τώρα έτσι από εδώ, είναι πιο πανοραμική η θέα. Ενώ, ας πούμε. Το τώρα δεν το ξέρω, ή πόσο μάλλον το μέλλον. Δεν μπορείς να... Το μέλλον σίγουρα δεν μπορείς να το φανταστείς. Παρ' όλα αυτά, την κατάσταση πια εσείς πώς την βλέπετε, είστε αισιόδοξος για το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί? Θεωρητικά, σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξος, αλλά στην τωρινή κατάσταση, αν είναι κάποιος αισιόδοξος, ίσως βγει γραφικός. Mm. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για να μας κάνει αισιόδοξος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μιζέρια, πάρα πολύ μεγάλη βρωμιά. Και εμείς τι κάνουμε, εστιάζουμε αυτή τη μιζέρια και την βρωμιά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε διάφορα θύματα και αυτά τα θύματα τα δείχνουμε με το δάχτυλο και πιστεύουμε ότι ο κόσμος έτσι θα συγχωρήσει τους πολιτικούς, τους καλλιτέχνες, τους διανοούμενους, γενικά όλη αυτή την παρακμή που υπάρχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι μια περίοδος παρακμής. Ναι. Βέβαια, μετά από μια παρακμή έρχεται η ακμή. Εντάξει, αλλά τώρα δεν είναι περίοδος ακμής. Εκτός από μεμονωμένα, φυσικά, μεμονωμένους ανθρώπους. Μεμονωμένους, φωτισμένους ανθρώπους. Ανθρώπους, ναι, που ενδεχομένως να ανοίξουν το δρόμο και να το δείξουν και στους υπόλοιπους, όπως, ναι, γίνεται σε κάθε πτυχή της ιστορίας. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Κάτι άλλο που μπορούμε να ανακοινώσουμε, ετοιμάζεται, βρίσκεστε σε φάση έτσι αναζήτησης? Κάτι έχω γράψει, είναι περίεργο. Είναι περίεργο σαν γραφή, δηλαδή προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς, γιατί δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο. Που νομίζω ότι αν θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες, αυτό θα βγει γύρω στον Οκτώβρη, οπότε είναι κάτι που νομίζω ότι θα ταράξει τα νερά τα λογοτεχνικά, και για να μην φανώ υπερφύαλος και εγωιστής, δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι ατομικό. Ναι, μόνο αυτό μπορώ να πω. Γι' αυτό και το λέω με τόση άνεση ότι θα ταράξει τα νερά. Από εκεί και πέρα, οι ψυχές για το καλοκαίρι, θα έχουμε κάποιες παρουσιάσεις, θα τις ταξιδέψετε? Θα τις ταξιδέψω, ναι, έχω κάποιες προσκλήσεις από την επαρχία. Ας πούμε, στα επόμενα σχέδια είναι να πάω στους βιβλιόφιλους Πέλλας. Έκανα 3 παρουσιάσεις στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχω κάνει τίποτα, μάλλον θα κάνουμε κάτι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάω στην Καβάλα
Και μετά βλέπουμε. Θα πάω στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Βόλο, στο Ναύπλιο, σε αυτά εδώ πέρα. Θα ταξιδέψει σε κάθε είδους εκδήλωση που αφορά το βιβλίο. Λοιπόν, να κλείσουμε στέλνοντας ένα μήνυμα στους αναγνώστες και σε όσους θέλουμε να γίνουν αναγνώστες, έτσι να τους προειδεάσουμε. Τι να τους πω, να τους πω να με διαβάσουν. Αυτό, τίποτα άλλο. Απλά να με διαβάσουν και αν τους αρέσει να μου το πούνε, αν δεν τους αρέσει πάλι να μου το πούνε. Υπάρχει επικοινωνία. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι, υπάρχει επικοινωνία. Επικοινωνούμε πάρα πολλούς μέσω του Facebook ή διαφόρων σελίδων που έχω στο διαδίκτυο για το βιβλίο. Οπότε υπάρχει επικοινωνία. Δυνατή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε έτσι να περάσετε όμορφα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ομολογώ. Ήταν μία από τις ωραιότερες συνεντεύξεις αυτή εδώ πέρα με θέατη Θεσσαλονίκη. Και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο ταξίδι των ψυχών και θα τα πούμε σε επόμενο έτσι συγγραφικό πόνημα όταν θα είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάπικο, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.